να ξεκινήσουμε όλοι μαζί το 2023 όσο το δυνατόν πιο αλόβητοι. Και το λέω πιο αλόβητοι γιατί η νέα ΚΑΠ μας φέρνει κάποιες ανακατανομές. Ο Γιάννης Οκτωρίδης είναι εδώ για να σας κάνει μια πλήρη ενημέρωση της νέας ΚΑΠ. Γι' αυτό δεν θα πλατειάσω περισσότερο. Ο λόγος είναι. Σήμερα θα προσπαθήσω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται να σας βάλω στο νόημα και να καταλάβετε πώς θα δημιουργηθούν οι επιδοτήσεις και πώς θα δημιουργηθεί όλο το αγροτικό παρασκήνιο από φέτος μέχρι το 2027. Αυτό που αλλάζει φέτος είναι πάλι έχουμε αλλαγές. Όπως καλά θυμάστε, γιατί όλοι βλέπουμε παλιοί είστε μέσα εδώ, είχαμε και το 15, είχαμε και το 4, είχαμε και το 10. Κάθε δεκαετία έχουμε κάποιες αλλαγές. Σε αυτή τη δεκαετία θα δούμε τι αλλαγές έχουμε και πού πάμε από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσω λίγο όμως να σας πω και λίγα στατιστικά για να ξέρετε πώς πάει η γεωργία στο νησί μας. 390.000 στρέμματα ηλιές, 23.000 κτηνοτροφικά φυτά και όλα τα άλλα από λίγο. Άρα ουσιαστικά η γεωργία μας δεν είναι γεωργία αρρωτρέων εκτάσεων, είναι γεωργία καθαρά δεντρώνων μόνιμων καλλιεργειών. 13.721 δηλώσεις κάνουμε στο νησί. 3.196 είναι οι δηλώσεις των κτηνοτρόφων. Αυτά τα λέω γιατί θα δείτε πόσο επηρεάζουν και σε αυτά θα αποκεντρωθούμε και θα συζητήσουμε τι λέει η καινούργια ΚΑΠ από εδώ και κάτω. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε στο νησί, οι 3.700 κτηνοτρόφοι, 461.000 πρόβατα με τα παράγωγά τους, 356.000 έχουμε προβατίνες άνω του έτους πάνω στο νησί. 461.000 είπαμε περίπου ζώα. Βοηθεί και εδώ πάμε καλά. 4.734, 2.500 περίπου βοηθεί είναι μάνες που γεννάν πάνω στο νησί. Αυτά είναι τα στατιστικά του 2021. Και εδώ που βλέπετε το νησί είναι όλα τα ποιμνιοστάσια. Πού είναι του καθενός ο στάβλος. Θα δείτε ότι η περιοχή σας είναι μια από τις πιο δυναμικές κτηνοτροφικές περιοχές του νησιού. Βλέπετε ότι εδώ πλέον έχουμε τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Άρα, να ξέρουμε ότι ο νομός βασίζεται οικονομικά πρώτα στο γάλα και μετά στο γάλα. Τα υπόλοιπα παίζουν αμεληταίο ρόλο. Τώρα να δούμε λίγο πώς είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Από 40 στρέμματα μέχρι ένα στρέμμα έχουμε 8.253 εκμεταλλεύσεις. Το 60% του νομού είναι με γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολύ μικρές. Άρα σημαντικό ρόλο στο νησί παίζουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις και όχι οι μεγάλες και οι πολύ μεγάλες. Πάνω από 500 στρέμματα έχουμε 426 εκμεταλλεύσεις, το 30%. Άμα το δείτε εδώ θα καταλάβετε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν οι μικροί στο νησί και όχι οι μεγάλοι και όχι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Όλα αυτά σας τα είπα για να έχετε μια εικόνα το πώς είμαστε και πώς είναι διαδρομένο στο νησί αυτή τη στιγμή το γεωργικό και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Και πάω τώρα στην ΚΑΠ. Η ΚΑΠ, παιδιά, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει το 1962. Στη Ρώμη το 1962 η αρχηγή των κρατών τότε, της τότε ΕΟΚ, 6 κράτη ήταν τότε, που πήραν απόφαση να φτιάξουν κοινή γεωργική πολιτική για να μπορούν να εξασφαλίσουν τρόφιμα για την Ευρώπη τότε που είχε βγει, μόλις είχε βγει από τον πόλεμο.
ουσιαστικά για να υπάρχουν και να εξασφαλίσουν τρόφιμα. Κοινή γεωργική πολιτική, ΚΑΠ δηλαδή, είναι το εργαλείο που έχουν οι αρχηγοί των κρατών και με αυτό έχουν σχηματίσει χρηματοδοτήσεις για να μπορούν να έχουμε κανόνες όμοιους και ίδιους σε όλη την Ευρώπη για τη γεωργική πολιτική. Δεν είναι κάτι η ΚΑΠ, κάτι μόνιμο που ξεκίνησε το 62 και μέχρι σήμερα είναι το ίδιο. Στη διαδρομή εξελίσσεται η ΚΑΠ, αλλάζει. Γι' αυτό κάθε δεκαετία έχουμε καινούργια δεκαετία, καινούργιο πρόγραμμα, καινούργια εφταετία, καινούργια πενταετία. Σίγουρο είναι ότι το 37% του προϋπολογισμού της Ευρώπης, 58 δισεκατομμύρια περίπου, μοιράζονται στην γεωργία της Ευρώπης. Έχει 17 στόχους για τον πλανήτη. Αυτοί οι 17 στόχοι που υπέγραψαν στο Ρίο όλοι οι αρχηγοί των κρατών, χθες έδειχνε και μία που έκλαιγε, γιατί πήραν και τώρα ακόμα μία απόφαση, πάλι στον ΟΗΕ, πάλι για την προστασία του περιβάλλοντος, για τους ωκεανούς. Οι 10 επηρεάζουν τη γεωργία. Αυτούς τους 10 στόχους τους πήραν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στο Παρίσι. Το 2019 οι αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έκαναν την Πράσινη Συμφωνία. Το έχετε ακούσει και αυτό. Τι είναι η Πράσινη Συμφωνία που έχει υπογραφεί από όλους τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι θα μειώσουν μέχρι το 2030 με βάση τη Συμφωνία του ΟΗΕ και θα κάνουν την Ευρώπη ουδέτερη από άνθρακα. Άρα δηλαδή δεν θέλουν να έχουμε παραγωγές και δεν θέλουν να έχουμε λογικές στη γεωργία οι οποίες αυξάνουν τον άνθρακα. Θέλουν να μειώσουν τα αέρια του θερμοκηπίου στο 55% μέχρι το 2030. Θέλουν να κάνουν ανθεκτική την Ευρώπη στην κλιματική αλλαγή. Θέλουν να κάνουν ανάκαμψη της βιοποικιλότητας. Γιατί τα τελευταία χρόνια, να σας πω τι έγινε, σε ολόκληρη την Ευρώπη καλλιεργούνταν καλλιέργειες μονάχα που είχαν επιδοτήσεις. Ό,τι καλλιέργεια δεν είχε επιδότηση έχει εξαφανιστεί. Θέλουν να βάλουν την κυκλική οικονομία, θέλουν να μειώσουν τα χημικά και ό,τι χημικό χρησιμοποιείται στη γεωργία, και έχουν κάνει μία στρατηγική που λέγεται από το αγρόκτημα στο πιάτο. Σίγουρα και αυτή τη στρατηγική την έχετε ακούσει. Τι λέει αυτή η στρατηγική? Ότι θα κάνουμε μέχρι το 2030 στην Ευρώπη μείωση 50% στα χημικά που χρησιμοποιούμε στη γεωργία. Θα μετατρέψουμε το 25% των εκτάσεων που καλλιεργούνται στην Ευρώπη σε βιολογικά. Θα εξασφαλίσουμε τρόφιμα τα οποία θα προορίζονται για τον άνθρωπο και για τα ζώα, όχι καλλιέργειες που έχουν σχέση με ενεργειακά φυτά. Αυτά πλέον μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Θα προστατεύσουν το έδαφος, το νερό και όλη αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη στρατηγική την έδωσαν και με αυτή τη στρατηγική αποφάσισαν αυτή την κοινή γεωργική πολιτική. Από την προηγούμενη ΚΑΠ σιγά σιγά εξαφανίστηκαν όλοι οι άλλοι στόχοι και μένουν στόχοι μονάχα περιβαλλοντολογικοί. Δεν τους ενδιαφέρει πόση παραγωγή βγάζουν. Παραγωγή λέει βρίσκουν παντού. Τους ενδιαφέρει ποιοτική παραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος. Όλο το σχέδιο που πλέον αυτό που έχουν κάνει οι αρχηγοί των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έκαναν σε 10 στόχους. Και αυτούς τους 10 στόχους τους δώσαν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και με αυτούς τους 10 στόχους που είναι να έχουμε δίκιο εισόδημα μεταξύ μας, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να προστατεύουμε και να έχουμε δράσεις για την κλιματική αλλαγή, να προστατεύουμε το περιβάλλον, να διατηρούμε τη βιοποικιλότητα, να
μπαίνουν καινούργοι νέοι άνθρωποι στη γεωργία. Να έχουμε ζωντανές αγροτικές περιοχές, να μην ρημάξει η ύπαιθρος της Ευρώπης. Η προστασία της ποιότητας των τροφίμων και η υγεία των καταναλωτών που μπαίνει σε πολύ μεγάλο σταδίο, γι' αυτό η στρατηγική σας είπα λέγεται από το αγρότημα στο πιάτο, και να προωθήσουν πλέον και την καινοτομία, τη γνώση και την ισότητα των φύλων. Αυτούς τους 10 στόχους τους έχουν δώσει σε όλα τα κράτη και με βάση αυτούς τους 10 στόχους κάθε κράτος αυτή τη φορά σχεδίασε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Έτσι λέγεται πλέον η πολιτική που διαμορφώνει το κάθε κράτος. Κάθε κράτος για πρώτη φορά μπορεί να διαμορφώσει δική του πολιτική και όχι όπως παλιά που είχαμε μια πολιτική που ξεκινούσε τις Βρυξέλλες. Με τους κανόνες που είπαμε, της Πράσινης Συμφωνίας και του Αγροκτήματος του Πιάτο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έδωσε στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να έχουν εθνικό στρατηγικό σχέδιο, αλλά βάζει για πρώτη φορά έναν μεγάλο όρο, ότι πλέον θα ελέγχονται τα στρατηγικά σχέδια της Βρυξέλλης, ότι πετυχαίνουν τους στόχους που βάζουμε. Άρα δηλαδή, ό,τι στόχος υπάρχει στο στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να τον τηρήσουμε όλοι μας, αυτός θα ελέγχεται πρώτα από μας και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Μάιο μέχρι το Δεκέμβριο αυτό το στρατηγικό σχέδιο το ξαναοργάνωσαν, το ξαναέκαναν πάλι από την αρχή και 14 Δεκεμβρίου το 22, 14 Δεκεμβρίου το 22 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Να εφαρμοστεί όμως από 31 Δεκεμβρίου του 2022. Δηλαδή ήδη έχουμε ξεκινήσει και λειτουργούμε με το καινούριο στρατηγικό σχέδιο, με την καινούργια ΚΑΠ. Γι' αυτό ό,τι ήξερατε από τα παλιά, μέχρι και να πληρωθούν και οι τελευταίες, ας το πω, επιδοτήσεις που έχουμε οι εκκρεμότητες, ισχύει αυτό που ξέρατε. Από εδώ και πέρα θα ισχύει αυτά που θα σας πω από τώρα και μετά. Διατηρούνται οι δύο πυλώνες, οι άμεσα ενισχύσεις και οι έμεσα ενισχύσεις. Και για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι η άμεσα και τι είναι η έμεσα. Άμεσα ενισχύσεις είναι αυτές που παίρναμε κάθε Οκτώβριο και Δεκέμβριο με βάση τα δικαιώματα και το πρασίνισμα που παίρναμε. Και έμεσα ενισχύσεις είναι αυτές οι ενισχύσεις που παίρνουμε όταν κάνουμε σχέδια βελτίωσης, όταν κάνουμε πρόγραμμα νέο αγρότη, όταν κάνουμε μεταποίηση, όταν μπαίναμε στα βιολογικά. Αυτά όλα αυτά τα προγράμματα ήταν στο δεύτερο πυλώνα. Άρα να ξέρετε ότι διατηρούνται πάλι και οι δύο πυλώνες. Και οι άμεσα ενισχύσεις και οι έμεσα. Το σίγουρο. Το 71% των επιδοτήσεων, 9,5 δισεκατομμύρια περίπου, θα μοιράζονται ως άμεσα ενισχύσεις. 3,5 περίπου δισεκατομμύρια θα μοιραστούν στη χώρα ως έμεσα ενισχύσεις. Η αναλογία πλέον των άμεσα με τον έμεσα ενισχύσεων αλλάζει. Μέχρι τώρα μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πήραμε το 10% από τις άμεσα ενισχύσεις και το πήγαμε στις επενδύσεις. Να το λέμε έτσι για να το καταλαβαίνουμε. Οι έμεσα ενισχύσεις είναι οι επενδύσεις. Μέχρι τώρα, άμα θα δείτε, εμείς σαν χώρα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Παίρναμε από τις επενδύσεις και τα δίναμε στις άμεσα ενισχύσεις. Στην εύκολη δουλειά. Οι επιδοτήσεις που μοιράζονταν τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο ήταν εύκολη πολιτική. Δεν θέλει ούτε σχέδια να κάνεις, ούτε δουλειές να κάνεις, ούτε να κάνεις. Γι' αυτό βρήκαμε πολλές χώρες της Ευρώπης αυτή τη λογική και μοιράζαμε άμεσα ενισχύσεις και όχι έμεσα. Κράτη τα οποία κάναν επιλογή και δεν κάναν αυτό και παίρναν από τις άμεσα και πήγαιναν στις επενδύσεις. Αυτά τα κράτη μέσα σε λίγα χρόνια έκαναν άλματα στη γεωργία. Και θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Μπήκαν πιο μετά από εμάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Μπήκαν με χαμηλότερο ΑΕΠ, γεωργικό, αλλά επειδή είχαν δώσει μεγάλη έμφαση στις επενδύσεις και δεν χρειάζαν άμεσα ενισχύσεις, κατάφεραν να μας ξεπεράσουν και εμάς και τους Ιταλούς το λάδι πολύ γρήγορα. Ήδη οι μισές εταιρείες λαδιού έχουν αγοραστεί από Ισπανούς, να περάσουν ακόμα και σε ποσότητες τους Γάλλους στο κρασί. Τα τελευταία χρόνια η Ρουμανία και η Πολωνία, που μπήκαν τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έριξαν μεγάλη λογική στις επενδύσεις, έχουν καταφέρει να εκτοπίσουν και σε λίγο καιρό θα περάσουν και τη Γαλλία και τη Γερμανία και την Ολλανδία σε παραγωγή κρέατος. Άρα, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μας υποχρεώνει να πάμε στις έμεσα ενισχύσεις, ποσά και όχι στις άμεσα. Γιάννη, μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση? Φυσικά. Θα πάει, πάει στην παραγωγή με δύο λόγια? Όχι. Όχι, πάει στην παραγωγή. Όχι, πάλι συνεχίζουμε με το ίδιο σύστημα. Το είπα στην αρχή. Θα δούμε όμως τι υποχρεώσεις θα έχεις για να πάρεις τις επιλογές. Έχουν σχεδιαστεί 123 μικρά προγράμματα. Στους 10 στόχους δημιουργήθηκαν 123 μικρές, ας το πω, προγράμματα, υποπρογράμματα. Αυτά τα υποπρογράμματα καλούμαστε με τη νέα ΚΑΠ να τα βάλουμε και να λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα με αυτά. Ξεκινάω με τον πυλώνα 1. Είπαμε, πυλώνας 1 είναι άμεσα ενισχύσεις. Αυτές που έπαιρναν τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Να μην μπερδευόμαστε. Το 2007 οι άμεσα ενισχύσεις στην Ελλάδα κάθε χρόνο ήταν 2,3 δις. Το 2014 κατέφυγαν στο 1,9 δις. Τώρα το 2023 κατεβαίνουν στο 1,7 δις. Έχουμε χάσει το 26% από το 7 μέχρι σήμερα. Αυτό που σας είπα, ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεγαλώνουν, αλλά το ποσό μένει το ίδιο, φαίνεται από εδώ. Γι' αυτό έχουμε μείωση στις επιδοτήσεις, γι' αυτό έπρεπε κάθε χρονιά να μειώνονται τα δικαιώματά σας. Ποια είναι η αρχιτεκτονική που σχεδιάσαμε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο? Πρώτον, μέχρι τις 31/12 του 2027 θα πρέπει να έχουμε ολική σύγκληση. Τι σας είπα, ότι οι επιδοτήσεις δεν ήταν δίκαιες μεταξύ των κρατών, δεν ήταν δίκαιες και μεταξύ των παραγωγών. Έρχεται και πάμε σε ένα σύστημα που στις 31/12 του 2027 θα δούμε ότι όλοι όσοι έχουμε όμοια περιφέρεια θα παίρνουμε τα ίδια λεφτά ένα στρέμμα. Όχι τώρα αυτό που γίνεται, ένα στρέμμα ελιάς να παίρνει 100 ευρώ και ένα να παίρνει 10. Αυτό θα δούμε πώς θα συγκλίνει. Αυτό είναι το σύστημα της σύγκλησης. Όλοι θυμάστε ότι είχαμε τη βασική ενίσχυση που λέμε, αυτή που είχαμε τίτλο. Θυμάστε από τον Μπασιά που ξεκίνησε και μας δίνανε ο τίτλος. Αυτή η βασική ενίσχυση θα συνεχίσει να υπάρχει και σε αυτή την ΚΑΠ. Οι νέοι αγρότες έπαιρναν ένα ποσοστό επιπλέον στα πρώτα τους βήματα. Αυτό το Γιάνγκ που λέμε. Και έχει εδώ νέους αγρότες που το παίρνουν. Ναι. Και αυτό το κομμάτι θα διατηρηθεί. Τα τελευταία χρόνια είχαν δημιουργηθεί κάποιες συνδεδεμένες ενισχύσεις που δινόταν σε κάποιες παραγωγές που ήταν υπό εξαφάνιση. Αυτές ήταν συνδεδεμένες με την παραγωγή. Αλλά είναι ένα πολύ κομμάτι μικρό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτές οι τρεις επιδοτήσεις, τα τρία κομμάτια των επιδοτήσεων, σαν βασική ενίσχυση, ως young, νέοι αγρότες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και σε αυτήν την ΚΑΠ. Έχουμε μια καινούργια επιδότηση που θα λέγεται αναδιανεμητική. Το λέει η λέξη αναδιανεμητική. Θα παίρνει από κάποιους και θα δίνει σε κάποιους άλλους. Η αναδιανεμητική είναι μια καινούργια επιδότηση η οποία θα δίνεται σε κάποιους οι οποίοι είναι μικρομεσαίοι και θα εξηγήσουμε παρακάτω όταν θα λέμε ένα-ένα τα κομμάτια. Αλλά το πιο δυνατό που έρχεται με αυτή την ΚΑΠ είναι ότι το πρασίνισμα
αυτά τα λεφτά που παίρναμε το Δεκέμβριο ήταν περίπου το 48% των συνόλων των ενισχύσεων που παίρναμε και το λέγαμε πρασίνισμα, stop. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Στη θέση αυτού έχει γίνει ένα άλλο άλλη μορφής ενίσχυση επιδότηση που θα λέγεται οικοσυστήματα. Το πρασίνισμα θεωρούνταν ότι μας το έδωναν γιατί τηρούσαμε κάποιες περιβαλλοντολογικές υποχρεώσεις. Ναι. Έρχεται και λέει, αυτές τις περιβαλλοντολογικές υποχρεώσεις που είχατε με το πρασίνισμα θα τις τηρείτε για να πάρετε βασική. Αν θέλετε να πάρετε επιπλέον, ας το πω, το νέο πρασίνισμα, θα πρέπει να κάνετε πολλά παραπάνω από ό,τι έφτιαχνατε μέχρι σήμερα. Όλη η πολιτική έχει σχέση με το περιβάλλον. Και το πρασίνισμα είναι καθαρά περιβαλλοντολογικές υποχρεώσεις. Και να τις δούμε ένα-ένα τώρα που θα σας αναλύσω τα κομμάτια. Η βασική ενίσχυση είναι το 48%, 829 εκατομμύρια κάθε χρόνο είναι αυτό που θα πάρετε τίτλο από αυτή την ΚΑΠ. Το νέο πρασίνισμα θα έχει 424-25 εκατομμύρια που είναι γύρω στο 25% του συνόλου των χρημάτων. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, αυτές οι λίγες είπαμε, που είναι το 14,41%, 245 εκατομμύρια και η καινούργια η επιδότηση, η αναδυναμητική, είναι το 10%, 174 εκατομμύρια. Οι νέοι αγρότες θα παίρνουν κάθε χρόνο 28 εκατομμύρια με αυτή τη Young ενίσχυση. Αυτές όλες μαζί τις επιδοτήσεις, αν τις μαζέψουμε, είναι το 1.700 εκατομμύρια που θα παίρνουμε άμεσα ενισχύσεις κάθε χρόνο. Σας είπα ότι η βασική ενίσχυση που είναι η κατεξοχήν ενίσχυση που δίνεται και είναι εκεί που βασίζονται και οι υπόλοιπες, αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει με 830 εκατομμύρια κάθε χρόνο και διατηρεί την ίδια λογική που είχε μέχρι σήμερα. Ποια ήταν η λογική? Τρεις αγρονομικές περιφέρειες, αρρώσιμα, μόνιμες καλλιέργειες και φουσκοτόπια. Η Ελλάδα από τότε που μπήκαμε στις αποδεσμευμένες ενισχύσεις επέλεξε αυτό το σύστημα και λέει ότι είναι ευχαριστημένη με αυτό το σύστημα, ότι δίκαια μοιράζονται με αυτόν τον τρόπο οι επιδοτήσεις και διατηρεί και σε αυτή την ΚΑΠ αυτή εδώ την μορφή που λέγεται αρρωτρέες, μόνιμες και φουσκοτόπια. Άρα, ο βασικός σχεδιασμός της βασικής παραμένει ο ίδιος. Η μόνη διαφορά είναι, σας είπα, ότι προβλέπει ολική σύγκληση μέχρι τις 31/12/2027. Εδώ θα σας πω κάτι. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, αυτά που μπήκαν τελευταία, επειδή πέτραν πολύ μικρές επιδοτήσεις, πίεζαν και πίεζαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να γίνει αυτόματα η σύγκριση και από πρώτης πρώτου να πάμε όλοι με το ίδιο δικαίωμα σε ομοειδή καλλιέργεια. Επειδή τα μεγάλα κράτη, τα παλιά κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχαναν πολύ μεγάλα ποσά, πολύ απότομα, δεν το δέχτηκαν αυτό και θα πάμε σε σταδιακή σύγκριση μέχρι κάθε χρόνο και θα δούμε πώς θα γίνει αυτή η σταδιακή σύγκριση. Το σίγουρο είναι ότι όσοι περιμένατε να πάρετε δικαιώματα γιατί καλλιεργούσατε παραπάνω στρέμματα ή γιατί τρέφατε περισσότερα ζώα, τώρα με την αλλαγή της ΚΑΠ, ξεχάστε. Ακολουθούμε το ίδιο τίτλο που είχαμε μέχρι σήμερα. Όποιος είχε δικαιώματα, είτε τα πήρε του 2015, είτε τα πήρε από μεταβίβαση, είτε τα πήρε από το Εθνικό Απόθεμα, αυτοί θα συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα στη βασική. Θα με πεις οι καινούργοι που θα μπουν, δεν θα έχουν δικαίωμα να μπουν. Θα έχουν δικαίωμα, θα μπαίνουν όμως με βάση το Εθνικό Απόθεμα. Όποιος κάνει μεταβίβαση σε όχι συγγενή πρώτου βαθμού, θα κάνει το 25%
των εκτάσεων πλέον και όχι του ποσού. Γιατί το ποσό δεν είναι σταθερό, τώρα είναι σταθερές οι εκτάσεις, θα κάνει το 25% των εκτάσεων. Αν εγώ δώσω στην Κατερίνα που δεν είμαστε συγγενείς, από τα 100, τη δώσω 100 στρέμματα μεταβίβαση, η Κατερίνα θα πάρει μόνο τα 75. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Το ίδιο ισχύει και για τα βοσκοτόπια. Τα ζώα είναι τα τροπή σε εκτάσεις. Όσοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ εμείς εξαιρούμαστε, παίρνουν κάτω από 150 ευρώ δικαιώματα, αυτοί δεν τα πληρώνονται, πάνε αυτά στο εθνικό απόθεμα. Αφού μαζευτούν αυτά όλα, τα τρία στο εθνικό απόθεμα, μόνο όσοι είναι νεοεισερχόμενοι, αθημοί δηλαδή καινούρια, και προτεραιότητα θα έχουν όσοι είναι κάτω από 40 και έχουν ξεκινήσει τη γεωργία τα επόμενα χρόνια. Άρα οι παλιοί που καλλιεργούν περισσότερα στρέμματα, οι παλιοί που περίμεναν να πάρουν κάποια χρήματα από αυτή τη λογική, δεν θα πάρουν. Πρώτα θα πάρουν όλοι οι νέοι που θα μπαίνουν, και ξέρετε με το σύστημα τελευταία τι έγινε με τα φωσκοτόπια, αυτοί θα παίρνουν πρώτα και στο τέλος, αν περισσέψει, θα δοθούν και σε κάποιους με κριτήρια προτεραιότητος. Άρα, πολύ δύσκολα να πάρουν από το εθνικό απόθεμα. Οι νέοι γεωργοί που το 2015 πήραν λίγα στρέμματα. Εσείς οι νέοι που καλλιεργείτε πολλά στρέμματα περισσότερα, το πρέπει να βρείτε σχέση και λογική, είτε να πάρετε από μεταβιβάσεις ή να βρείτε να αγοράσετε δικαιώματα, γιατί το σύστημα αγοροπολισίας των δικαιωμάτων θα συνεχιστεί πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αν αγοράζεις ένα βοσκότοπο. Αν είναι χωρίς δικαιώματα, αγοράζεις το βοσκότοπο. Παίρνεις μονάδα το κοτάκι. Δικαιώματα. Αν έχει δικαιώματα, τα δικαιώματα πρέπει να σου τα δώσει, γιατί τα έχει σε τίτλο. Ναι, το παλιά. Ο βοσκότοπος από μόνος του δεν έχει τίποτα. Το τίτλο τον έχει ο καθένας μας ξεχωριστά. Το αφημί έχει ένα τίτλο. Αν θέλει να σου μεταβιβάσει τα δικαιώματα, θα μπορεί να στα μεταβιβάσει. Όπως μεταβιβάζαμε τα πρόβατα, με τον κωδικό θέλει το πράγμα, ακριβώς θα γίνεται. Όπως γινόταν και μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα το ίδιο σύστημα είχαμε. Και μέχρι τώρα, όταν κάνατε μεταβίβαση δικαιωμάτων ζώων, μεταβιβάσατε μεν ζώα και ταυτόχρονα δίνατε και τα δικαιώματα. Αν θέλατε τα δίνατε, αν θέλατε δεν τα δίνατε. Οι πιο πολλοί δεν τα δίνατε. Εδώ γύρω από τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων έχουν γίνει σοβαρά εγκλήματα στην Ελλάδα. Να μην τα πούμε τώρα, δεν είναι αυτά να τα πούμε. Σημασία έχει ότι εμείς, επειδή είμαστε απομακρυσμένοι, ευτυχώς δεν έχουν φύγει πολλά δικαιώματα από το νησί να πάνε σε άλλα μέρη. Σε άλλες περιοχές τα δικαιώματα γίνονται τράμα. Και πάω στη σύγκληση για να σας εξηγήσω πώς θα γίνει. Πώς θα φτάσουμε να έχουμε 21 ευρώ αρωτρέες, 27 ευρώ μόνιμες και 17 βοσκοτόπια. Σύγκληση δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε. Είχαμε και στην προηγούμενη κάπου. Αλλά η σύγκληση είχε μαξιλάρια. Όποιος έπεφτε κάτω από 40, δεν μπορούσε να πέσει πάνω από το 30% της αξίας των δικαιωμάτων που είχε. Αν είχε 100 ευρώ παραδείγματος χάρη δικαιώματα, με τη σύγκληση αυτός κατέβαινε και έφτασε μέχρι τα 70. Κάτω από τα 70 δεν μπορούσε να πέσει. Και αυτός που ανέβαινε δεν μπορούσε να ανεβαίνει πάνω από το 60% του τότε μέσου όρου, που ήταν 31 ευρώ για τις μόνιμες και 15 για τα βοσκοτόπια. Αυτό το σύστημα της σύγκλησης προστάτευσε την προηγούμενη ΚΑΠ όλους όσους είχαν αυξημένα δικαιώματα πολύ ψηλά. Έρχεται όμως τώρα και λέει, αυτό το σύστημα είναι άδικο. Σταδιακά μέσα σε 5 χρόνια από σήμερα μέχρι το 2027 θα πάμε και θα εξισωθούμε όλοι στο ίδιο δικαίωμα σταδιακά χρόνο με το χρόνο. Αυτή είναι η σύγκληση. Αυτό το θέμα είναι αυτό που μας επηρεάζει στη βασική ενίσχυση. Και για να σας το εξηγήσω θα σας το δείξω με παραδείγματα για να το καταλάβετε. Έχω ένα παραγωγό από τη Λάρισα, ο οποίος καλλιεργούσε 586 στρέμματα με βαμβάκια, με καλλιέργειες που είχαν μεγάλη ενίσχυση.
Αυτός τότε πήγαινε 6 φορές στην πλατφόρμα και παρέδευε βαμβάκι. Αυτός έπαιρνε το 2015 39.110 και 18.000 ευρώ πρασίνισμα. Το 21 με τη σύγκριση που είπαμε αυτή τη μικρή κατέβηκε και έπαιρνε 27.000 και 15.542 πρασίνισμα. Έχασε το 30% με την παλιά σύγκριση. Το βλέπετε. Αυτός τώρα φέτος όλοι αναρωτιόμασταν και όλοι σας γιατί κάποιοι είδατε να έχετε μεγάλη μείωση στα δικαιώματα, άλλους 5, άλλους 12, άλλους 7 και κάποιοι να ανεβαίνουν. Για να επιταχύνουν τη σύγκριση και για να μην κακοφανεί σε αυτές τις περιοχές που θα πάθουν πατατράκ, γιατί θα υπάρχουν περιοχές που θα πάθουν πατατράκ και είναι αυτές που είδατε που ήταν ψηλά στον πίνακα τον αρχικό που σας έδειξα, αποφασίστηκε και βγήκε ακόμα μια χρονιά στην Ελλάδα σύγκρισης και αυτός φέτος πήρε 19.832. Αυτός σταδιακά το 23, το 24, το 25 και το 26 θα πάει στα 18, 16, 14 και θα καταντήσει με 12.600 ευρώ δικαιώματα. Όλα αυτά γιατί. Γιατί αυτός ήταν από τους ευνοούμενους της γεωργικής πολιτικής που είχαμε τη χρονιά του 2020 και του 2021. Αυτός είναι ένα παράδειγμα που για να δείτε ότι σε κάποιες περιοχές κάποιοι θα χάσουν πολλά λεφτά. Παίρνω και έναν δικό μας από εδώ, μικρό παραγωγό, με 25 στρέμματα, ο οποίος το 2015 έπαιρνε 1.000 ευρώ και 478 ευρώ πρασίνισμα. Το 21, επειδή βλέπετε 40 ευρώ έπαιρνε το στρέμμα, κατέβηκε στα 31, πήρε 791. Φέτος, επειδή κατέβηκε πολύ με τη σύγκριση, ήταν 35 ευρώ αυτό, πήγε και πήρε λίγο παραπάνω, 805. Αυτός σταδιακά θα πάει στα 672 ευρώ το 2000, στις 31 Δεκάτου του 2027. Δεν χάνει πολλά λεφτά αυτός και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτός είναι κάτω από τα 25 στρέμματα και θα δούμε ότι αυτός θα πάρει και την άλλη επιδότηση που λέγεται αναδιανεμητική, αυτός θα βγει και κερδισμένος. Στη ΜΕΣΠΟ, στα 22 περίπου εκατομμύρια βασική ενίσχυση που παίρνουμε στο σύνολο από ό,τι έχω έτσι τους μέσους υπολογισμούς, θα δούμε κερδισμένοι, όχι αμήν. Γιατί 1.800 παραγωγοί από αυτούς τους 4.000 θα πάρουν αναδιανεμητική 670, περίπου 670.000 ευρώ επιπλέον. Άρα δηλαδή ήμασταν στο 7.300, άμα βάλουμε και αυτό πάμε πάνω από τα 8. Άρα θα έχουμε κέρδος. Δεν είμαστε χαμένοι. Απλώς τι γίνεται. Θα αλλάξουν χέρια τα λεφτά. Αυτοί που έπαιρναν ψηλές επιδοτήσεις θα μειωθούν και αυτοί που παίρναν χαμηλές επιδοτήσεις θα ανεβούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος άλλος σας πει οτιδήποτε, στη Λάρισα θα χάσουν, στη Κρήτη θα χάσουν όλοι. Εδώ εμείς δεν είμαστε από τις χαμένες περιοχές. Είμαστε, γιατί ήμασταν πολύ χαμηλά. Αν σας δείξω τον πίνακα ξανά, τρίτα από το τέλος ήμασταν στο μέσο όρο των επιδοτήσεων. Άρα η σύγκριση έρχεται να κάνει πιο δίκαια την ΚΑΠ. Και αυτό το πράγμα γίνεται τώρα με αυτή την πολιτική. Δεν ήταν υποχρέωση. Αν ήταν από εμάς, από το χέρι μας, από μόνοι μας, δεν θα το φτιάχναν. Το επέβαλαν τα πολλά κράτη τα τελευταία που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πώς μπορούμε να δούμε αν θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε? Εύκολο είναι, είπε, ανοίγετε τη δήλωση στη δεύτερη σελίδα και βλέπετε εδώ τη μοναδιαία αξία αν είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τα ποσά που σας είπα, το 21, το 17,6 και το 27. Ή διαφορετικά, τηλέφωνο στο Μιχάλη. Εγώ έχω κάνει και μια εφαρμογή και ξέρω για τον καθένα σας τι θα πάρει μέχρι το 27. Τι θα παίρνει και κάθε χρόνο. Βασική ενίσχυση. Γιατί τα υπόλοιπα που θα πούμε παρακάτω
είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο, κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να τα πάρουμε. Άρα, όσοι θέλετε να μάθετε πώς θα εξελιχθούν τα δικαιώματά σας, ή θα έχετε τις δηλώσεις και θα το ψάξετε μόνοι, ή θα πάρετε τηλέφωνο σε εμάς και εμείς είμαστε σε θέση να σας πούμε τι θα γίνει για τον καθένα σας. Σαν βασική κίνηση. Σαν βασική κίνηση. Ισχύει φέτος ότι θα είναι 20% χαμηλότερη ενιαία. Όχι. Το ότι θα έχουμε 20% το είπαμε. Από 1,9 δις κατέφερε. Για φέτος. Εφού είναι 20% περίπου λιγότερα τα χρήματα που δίνονται ως άμεσα ενισχύσεις. 1,700 ήταν. Παιδιά, μην σας επηρεάζουν το αν είναι λιγότερα ή χαμηλότερα. Καθένας είναι διαφορετικός. Καθένας θα βλέπει τη δικιά του τσέπη. Τι δικαιώματα είχε, τι δικαιώματα έχει και πώς μπορεί να διαμορφώσει τα δικά του δικαιώματα. Μην ακούτε το ότι θα είναι μειωμένες οι επιδοτήσεις. Το είπαμε από την αρχή. Δεν θα είναι για όλους, de facto. Άλλους μπορεί να κερδίσει. Άλλους μπορεί να χάσει και 40%. Έχουμε άνθρωπο που θα χάσει και 80%. Λοιπόν, ό,τι απορίες έχετε και θέλετε να τις λύσουμε τώρα, αν έχετε κάποια ερώτηση για τη βασική, πείτε την τώρα. Αν κάτι δεν καταλάβατε, αν κάτι θέλετε περισσότερες διευκρινήσεις, να σας τις, όσο μπορώ να σας τις εξηγήσω. Αλλά να ξέρετε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε 20% ή 30% ή 5%. Άλλος μπορεί να έχει κέρδος 70%. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα έχει κέρδος 70%. Αυτά τα χρήματα που είπαμε, το 1,7 δις, θα είναι μέχρι το 2027 κάθε χρόνο το ίδιο. Ήταν 1,9 δις με την προηγούμενη κάπη, έγινε 1,7. Μειώθηκαν. Σίγουρα οι επιδοτήσεις μειώνονται. Για να μας δώσουν όμως τη βασική ενίσχυση, όπως σας είπα στην αρχή, πρέπει να τηρήσουμε τους όρους του πρασινίσματος. Είναι τα ψηλά γράμματα που είχε δήλωση και έλεγε θα κάνω αυτό. Τα διάβασατε από καιρούς όταν δεν σας έπιανε ύπνος στη δήλωση. Αυτά πλέον πρέπει να τα τηρήσουμε για να πάρουμε βασική. Μέχρι τώρα ήμασταν υποχρεωμένοι μόνο να καλλιεργούμε τόσα στρέμματα για να πάρουμε τη βασική. Τώρα πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε και 8 κανόνες αιρεσιμότητας. Όλη αυτή η πολλαπλή συμμόρφωση έγινε 8 κανόνες. Αυτούς τους 8 κανόνες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε από εδώ και πέρα. Και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες που επηρεάζουν εμάς. Δεν θα σας τους πω όλους γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Όσοι έχετε ιδιότητα φωσκοτόπια, θα πρέπει να διατηρείτε την ίδια αναλογία φωσκότοπου κάθε χρόνο με καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δεν μπορείς να μετατρέπεις φωσκότοπο σε καλλιεργήσιμη έκταση. Δεν μπορεί μια χρονιά να λέμε θα του βάλω κρυθάρι γιατί μπήκα στα βιολογικά και την άλλη χρονιά του ξανακάνω φωσκότοπο. Χωράφι το οποίο έχει δηλωθεί και υπάρχει στις ενότητες των φωσκοτόπων δεν μπορεί να μεταβληθεί πάνω από ένα μικρό ποσοστό 5%. Αυτό ισχύει για όσους έχετε ιδιόκτητα φωσκότοπο. Άμα δεν έχεις ιδιόκτητο φωσκότοπο και παίρνεις από την τεχνική λύση, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αυτό μετά πρέπει να το παρακολουθεί το κράτος. Προστασία των περιοχών Natura. Όποιοι έχετε κτήματα μέσα σε περιοχές Natura και δόξα τω Θεώ από εδώ και πέρα είμαστε γεμάτοι Natura, όσοι έχετε σε περιοχές Natura, όπου υπάρχει Natura και νερό και ζώα, χρειάζεται ειδική προστασία των υγροτόπων για να μπορούν να κατεβαίνουν τα κουτσίφια και πελαριέ και να βρίσκουν υδροβιότοπους νερό για να ζήσουν. Περιβάλλον είπαμε. Απαγορεύεται το κάψιμο ό,τι έχει σχέση με υπολείμματα καλλιεργιών και ό,τι έχει με κλαδέματα. Μην ξαναδώ φωτογραφίες στο Facebook την ώρα που καίμε τα κλαδιά. Είναι σαν να πηγαίνουμε και λέμε μη μας δίνετε επιδότηση. Από εδώ και πέρα δεν θα μπορούμε να καίμε κλαδιά αν δεν έχουμε άδεια από τη Διεύθυνση Γεωργίας και από το Δασαρχείο ταυτόχρονα.
Και επειδή αυτές οι άδειες θα δίνονται μόνο για φυτοπροστασία, γιατί υπάρχουν μύκητες πηγές, δεν πρέπει να τα κάνουμε, να τα κόψουμε και να τα πετάξουμε ξανά μέσα στο χωράφι. Πλέον πάμε στη λογική ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε τα επόμενα χρόνια. Σιγά σιγά σίγουρα δεν θα γίνει από την πρώτη χρονιά, μην τρομάζετε. Αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε ότι θα φτιάχνουμε κομπόστ και θα πετάμε μέσα στο χωράφι ψηλά. Τα ψηλά κλαδιά θα τα καταστρέφουμε με μηχανικό τρόπο. Με μηχανικό τρόπο. Σιγά σιγά δεν σας είπα ότι θα γίνει από την πρώτη χρονιά από φέτος. Αν και το έχουμε υπογράψει, υπάρχει μέσα στο στρατηγικό σχέδιο και είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε. Όπου υπάρχουν ρέματα, δίπλα στο ρέμα, παιδιά, μεγάλη προσοχή, θα πρέπει να προσέχουμε ότι επειδή πήραμε τρακτέρ, δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε να οργώνουμε μέχρι δίπλα από το ρέμα. Δεν θα κάνουμε χρήση χημικών, Roundup και ζυζανιοκτώνα, δίπλα από ρέματα, δίπλα από νερά. Αυτά είναι τα εύκολα. Υπάρχει μια δύσκολη και πάρα πολύ δύσκολη αιρεσιμότητα, δηλαδή κανόνας που αν δεν το τηρήσουμε χάνουμε, που έχει να κάνει με όσους έχουν καλλιέργειες σε επικλινή χωράφια. Εξαιρούνται οι ελαιώνες και ειδικά οι ελαιώνες που έχουν αναβαθμίδες. Αλλά αυτό που να ξέρετε είναι όταν χρησιμοποιείτε ποτιστικές καλλιέργειες, αν κάποιοι έχετε στον κάμπο της Χαλονής κάποια ποτιστικά, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πότισμα με κατάκληση. Πρέπει ή πύραυλο να βάλουμε ή πετάκια. Αυτές είναι οι πιο βασικές μορφές που επηρεάζουν την περιοχή μας. Για τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν αρωτρές, καλλιέργειες, βαμβάκια, τριφύλια και τέτοιο, αυτοί οι παιδιά έχουν πολύ περισσότερους περιορισμούς. Αυτά που σας είπα είναι μόνο αυτά τις περιοχές μας, δεν είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν είναι και λίγα. Ιδιαίτερη προσοχή οι κτηνοτρόφοι όσο αφορά πάλι τη διαδικασία που έχει να κάνει με μητρώα, με βιβλία, γιατί η πολλαπλή συμμόρφωση τα προβλέπει μέσα στη διαδικασία και ειδικά για την ελαιοκομεία προσοχή στα κλαδέματα. Τώρα τι θα τα κάνουμε, πώς θα τα κάνουμε τα πρώτα χρόνια θα δούμε, γιατί για όλες αυτές, για όλους αυτούς τους κανόνες θα ξαναβγούν υπουργικές αποφάσεις, αλλά πότε θα βγουν, πώς θα βγουν, αυτό είναι μέχρι στιγμής άγνωστο. Αυτά πρέπει να τα τηρούμε για να πάρουμε βασική. Και πάω τώρα να σας εξηγήσω τι είναι η αναδιανεμητική και ποιοι θα πάρουν αναδιανεμητική. Η αναδιανεμητική το λέει η λέξη του. Αναδιανέμει ποσά, επειδή αυτοί που θα χάσουν από τη βασική ενίσχυση και αυτοί που θα ανεβούν, αυτοί που χάνουν είναι παραπάνω. Πήρε 830 εκατομμύρια η βασική, η αναδιανεμητική πήρε, είπαμε, ένα ποσό στα 145 εκατομμύρια που θα μοιράζει κάθε χρόνο και πήραν την παίρνουν αυτοί. Όσοι έχουν ελαιώνες από 10 μέχρι 40 στρέμματα θα παίρνουν 11,6 ευρώ επιπλέον στο στρέμμα. Και όσοι έχουν βοσκοτόπια από 10 μέχρι 170 στρέμματα θα παίρνουν 17,7 ευρώ το στρέμμα. Επιπλέον. Επιπλέον. Όσοι έχουν μέχρι 170 στρέμματα. Όσοι έχουν, άμα έχεις 171 δεν παίρνεις. Και δεν παίρνεις τίποτα. Τι είναι η αναδιανεμητική. Θα παίρνεις τα 17 που τα αρχική, τα 17 συν 17. Συν 17. Άμα έχεις 42 στρέμματα ηλιές, θα το πάρεις. Ακούστε με λίγο, θα το καταλάβει. Η αναδιανεμητική δεν είναι για τους μεγάλους παραγωγούς. Είναι για τους μικρούς παραγωγούς. Παίρνει χρήματα από τους μεγάλους και μοιράζει στους μικρούς.
στους μεσαίους. Οι πολύ μικροί ούτε αυτοί παίρνουν. Αυτοί που είναι κάτω από αυτή τη διαδικασία. Ποιοι όμως έχουν δικαίωμα να πάρουν αναδιανεμητική? Μόνο όσοι έχουν βασική. Είναι προέκταση της βασικής. Αν δεν παίρνεις βασική, δεν δικαιούσαι αναδιανεμητική. Τι θέλω να σας πω με αυτή την ενίσχυση. Όλοι έχετε και από μια μικρή δήλωση. Σε ένα ξάδελφο, σε μια τέτοια, συνήθως, περισσότερο. Αυτές τις δηλώσεις δεν θα τις χαλάσετε. Δεν θα κάνετε μεταβίβαση, γιατί αυτοί θα παίρνουν. Και θα παίρνουν πιο πολλά από σας. Αυτό και τώρα. Κατάλαβες, καλά το κατάλαβες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναδιανεμητική με το σύστημα, θα πάρουν στην Ελλάδα 340.000 εκμεταλλεύσεις. Σας είπα ότι στη Μυτιλήνη έχουμε το 60% κάτω από 40 στρέμματα. Γύρω στο 50% των εκμεταλλεύσεων στη Μυτιλήνη, δηλαδή θα βγουν κερδισμένοι. Αυτοί που είναι στη Μυτιλήνη και παίρνουν και έχουν 30 στρέμματα, 20-25 στρέμματα, αυτοί θα βγουν όλοι κερδισμένοι. Και αυτοί θα πίνουν καφέ. Δεν έχει σημασία. Αυτό το σύστημα όμως θεωρείται ότι διατηρεί και αυτούς και γιατί έγινε. Για να πούμε όμως και το γιατί έγινε. Ο πληθυσμός στην Ελλάδα των γεωργών είναι γερασμένος. Σκέφτεσαι έναν πενιντάρι που ασχολείται με τη γεωργία και έχει 35 στρέμματα. Αυτό τώρα τι θα τον κάνει, τη υποφεύγα. Γι' αυτό έκανε την αναδιανεμητική, για να ενισχύσει ανθρώπους. Ο 20άρης που πίνει καφέ στην Αθήνα είναι στο χέρι μας. Ακούστε όμως. Ακούστε. Τώρα εδώ θα λέμε αλήθειες γιατί είμαστε μεταξύ μας. Τον 20άρη εμείς τον θρέψαμε. Εμείς τον δώσαμε το δικαίωμα. Πόσα άτομα τους βάζαμε τα προηγούμενα χρόνια για να δικαιολογήσουμε πανογραψίματα, τους βάζαμε και τους δώσαμε δικαιώματα. Δεν τους έδωσε κανένας άλλος, εμείς τους δώσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτούς τους ανθρώπους, μόνοι τους δεν μην έβγαλαν τα δικαιώματα για να κάθονται στην Αθήνα, αλλά εμείς εδώ τότε, του 20 και του 19, για να δηλώσουμε λίγο παραπάνω επανεγράψουμε, γιατί θα χρειαζόταν στρέμματα, πηγαίναμε και βάζαμε πάνω τους λάδια. Να το, τώρα το πληρώνουμε. Άρα, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι, και έχω ένα παράδειγμα και σας το δείχνω. Έχω ένα παραγωγό που έχει 20 στρέμματα μόνιμης καλλιέργειας ελιές και 60 ροτρέες. Αυτός βγάζει πάνω από το 17 μέσο όρο με βάση τους συντελεστές αυτούς θα πολλαπλασιάζονται όλες οι καλλιέργειες, όχι όσες έχουμε δικαιώματα. Και αν βγάζει πάνω από το 17, αυτός δεν παίρνει τίποτα. Έχω και έναν άλλο παραγωγό που καλλιεργεί 10 στρέμματα ελιές και 40 στρέμματα τρέσια και 30 στρέμματα βουσκοτόπια. Αυτός θα πάρει 1199 ευρώ. Επιπλέον. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όσοι είστε στο μετέχνιο, δηλαδή καλλιεργείτε 50 στρέμματα ελιές, 48-42, μη διανοηθείτε να πάνε τα σπάστε και να τα δώσετε στη γυναίκα. Κάθε χρόνο θα γίνεται έλεγχος με βάση την προηγούμενη χρονιά και μόνο αν δικαιολογείται η απώλεια των στρεμμάτων θα παίρνει την επιδότηση. Διαφορετικά δεν θα την παίρνεις ούτε εσύ ούτε η γυναίκα να τους σπάσεις. Είχα χωράφια ενοικιασμένα. Έληξε το ενοικιαστήριο και δεν μου τα δίνει ο ενοικιαστής. Δίκιο, έμεινα κάτω από αυτά τα στρέμματα. Έχω όμως ιδιότητα χωράφια και το μεταβίβασα 5 στρέμματα και 10 στρέμματα σε κάποιον για να κατεβώ εγώ και να πέσω κάτω από τα 40 στρέμματα, είμαι εκτός επιδότησης. Να ξέρετε μη διανοηθεί κανένας να κάνει αυτή τη διαδικασία. Πάω λίγο γρήγορα να σας περάσω και το κομμάτι των Young, των νέων αγροτών. Όσοι είστε κάτω από 40 και έχετε ξεκινήσει γεωργία τα τελευταία 5 χρόνια, θα παίρνετε κάθε χρόνο 7 ευρώ μέχρι και για 250 στρέμματα. Μέχρι σήμερα αυτό το ποσό ήταν ποσοστιαίο, ήταν 20% επί της βασικής. Τώρα πλέον γίνεται στρεμματικό και θα παίρνετε
όσοι είστε νέοι αγρότες της τελευταίας φουρνιάς ή δεν είστε, αλλά ξεκινήσατε γεωργία τώρα τελευταία, θα παίρνετε 7 ευρώ, αλλά μέχρι 250 στρέμματα. Άμα έχετε παραπάνω 250 στρέμματα, θα παίρνετε μόνο για 250. Άρα όσοι είστε νέοι και είστε σε αυτή την προϋπόθεση, τα 7 ευρώ είναι πολλά ένα στρέμμα. Σκεφτείτε, ρωτήστε μας, ελάτε να δούμε σε συνονόηση για να βρούμε τι σας συμφέρει να κάνετε για τα επόμενα χρόνια. Γιατί με το παλιό σύστημα τα χρήματα που παίρνατε ήταν λιγότερα, με αυτό το σύστημα τώρα θα παίρνετε πολύ περισσότερο. Σε αυτή την επιδότηση βάλαν περισσότερα λεφτά από ό,τι είχε η προηγούμενη κάπου. Και πάω στις συνδεδεμένες. Συνδεδεμένες ενισχύσεις θα συνεχίσουμε να έχουμε, αλλά σας λέω, στη φυτική παραγωγή εμείς τέτοιες συνδεδεμένες ενισχύσεις στην περιοχή μας, εκτός από όποιους βάζουν φασόλια, μυδική και τριφύλια, δεν έχουμε κανέναν άλλον, γιατί όλες οι άλλες μας παραγωγές δεν έχουν καμιά σχέση με τέτοιου είδους ενισχύσεις. Σιτάρι σκληρό, μαλακό, κρυθάρι, αραβόσιτο, ρύζι, πρωτεϊνούχα, αναβιωτικά. Δεν μας ενδιαφέρουν, δεν τα λέω καθόλου. Πάω στην κτηνοτροφία απευθείας. Τα περνάω και πάω στην κτηνοτροφία. Τα 12 ευρώ ένα προβατίνα που παράγει 100 κιλά γάλα διατηρούνται και σε αυτή την ΚΑΠ και θα τα παίρνουμε από εδώ και πέρα με τις ίδιες προϋποθέσεις που είχαμε μέχρι σήμερα. Να μην έχει μικρόβια το γάλα, να κάνουμε απογραφή τις 15 του μηνός και να μην τιμωρούμαστε με πολλαπλή συμμόρφωση. Είδατε τι πάθαμε με την πολλαπλή συμμόρφωση τώρα με τις ζωοτροφές. Να μην τιμωρούμαστε με την πολλαπλή, να κρατάμε την αιρεσιμότητα δηλαδή που σας είπα. 4 δημοτοληψίες το γάλα, προσοχή αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται να τα λέμε και να τα τονίζουμε, γιατί κάθε χρόνο έχουμε τις ίδιες περιπτώσεις. Μην πάμε γάλα σε ένα όνομα και στο τέλος πάμε λέμε χώριστο σε 3 ονόματα και δεν έχουμε γαλακτομετρήσεις. Είναι αυτά τα εγκλήματα να σταματήσουν. Αυτό που όμως αλλάζει είναι όσοι έχουν μουσχάρια. Πλέον τα λεφτά όλα πάνε στο κρέας. Δημιουργούνται οι ίδιες επιδοτήσεις, άμα θυμάστε, που είχαμε γύρω στο 19. Κάθε ένας που έχει 6 αγελάδες και γεννούν μέσα στο στάβλο από ένα παραγωγό, αυτοί και καταγράφεται το παραγωγό στο κτηνιατρίο, αυτοί θα παίρνουν 108 ευρώ ανά αγελάδα που γέννησε. Αυτό υπήρχε και στην προηγούμενη κάποια, ήταν και πιο ακριβό. Αυτό που αλλάζει όμως είναι πλέον ότι πλέον θα επιδοτούνται τα μουσχάρια που θα πηγαίνουν για σφαγή. Όποιος έχει 5 μήνες στη μονάδα του και εκτρέφει ζώα και τα οδηγεί από 11 μέχρι 12 μηνών στο σφαγείο, θα παίρνει 200 ευρώ το κεφάλι. Και αν θα είχε από 14 μηνών μέχρι 24 θα παίρνει 250 ευρώ το κεφάλι. Υποχρεωτικά, ακούστε μου ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Θα πρέπει να τα διατηρούμε 5 μήνες στην εκμετάλλευση. Είτε το ζώο ήρθε από την Ολλανδία, είτε ήρθε από τη Ρουμανία, είτε γεννήθηκε μέσα στη μονάδα. Αν το έχουμε 5 μήνες, δικαιούται αυτή την επιδότηση. Και πρέπει να έχουμε πάνω από 6 ζώα συνολικά στην εκμετάλλευση. Όχι ένας που έχει ένα μουσχάρι, δεν θα μπει καθόλου στο σύστημα. Για να τα πάρουμε τώρα τα μουσχάρια, χρειάζεται το δικό σου, όπως είναι τα πρόβατα, να τα πάρεις από κάτω. Ό,τι προβλεπόταν αυτοί που κάνουν πάκινση μουσχάρια, ξέρουν. Ό,τι προβλέπεται για τις σημάνσεις των μεγάλων ζώων και αυτό που θα αλλάξει, θα σας πω και τι θα αλλάξει, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει. Σε λίγα χρόνια θα αλλάξουν και ο τρόπος που έχουμε και καταγράφουμε. Και τα εγώ πρόβατα,
Πλέον δεν θα έχουμε μονάχα το σκουλαρίκ, θα έχουμε σύστημα απευθείας συνδεδεμένο στα κτηνιατρία. Ο έλεγχος των ζώων θα γίνεται με δορυφορικά συστήματα. Παιδιά, και για όλα αυτά έχει προμηνύσει και έχει σκεφτεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και τα συμπεριλαμβάνει μέσα, θα σας τα πω παρακάτω. Αυτό που δεν θέλω να ξεχάσω να σας πω είναι μετά το 2025. Όποιος κτηνοτρόφος θέλει να πάρει αυτές τις επιδοτήσεις θα πρέπει να έχει καθίσει και στο Θρανείο να κάνει μάθημα. Μετά το 25 δεν θα παίρνει συνδεδεμένη ενίσχυση αν δεν είναι προσαρμοσμένος με το σύστημα Άκης. Τι είναι το σύστημα Άκης, θα το πούμε παρακάτω. Εδώ είναι τα ζώα, τα κεφάλια, 111 εκατομμύρια. Το σίγουρο είναι και το ευτύχημα είναι ότι ο ειδικός κανονισμός που υπάρχει για τα νησιά Αιγαίου διατηρείται ο ίδιος όπως ήταν. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε επιδότηση στις ζωοτροφές και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε και για τις ελιές τα 13 ευρώ το στρέμα, 14 ευρώ το στρέμα και για το γάλα που μεταποιείται μέσα στον ομό, το μνά, αυτό που παίρνουμε με βάση τους τόνους που μεταποιείται μέσα στον ομό. Θα σας πω κάτι έτσι λίγο για να έχετε μια εικόνα. Το 2014 ήταν 21 εκατομμύρια τα χρήματα αυτά που μοιράστηκαν ως ενισχύσεις στη γεωργική δραστηριότητα, όχι στις μεταφορές, μόνο στη γεωργική δραστηριότητα. Από αυτά το 70% έρχονται στο νησί μας. Όλα τα άλλα τα νησιά παίρνουν το 30%. Ναι, δεν έχει τίποτα. Αυτό που θέλω να σας πω... Τα νησιά κάτω από 100.000 κάτι. Ναι, πρέπει, τα νησιά που έχουν βάλει τη Ρόδο τώρα μας. Εκεί έχει Ρόδο. Αλλά επειδή δεν έχουν αγροτικές παραγωγές, να ξέρετε όλα τα λεφτά έρχονται εδώ. Και τα περισσότερα λεφτά είναι στη διατήρηση του παραδοσιακού ελαιώνα, 8 εκατομμύρια και στο γάλα 2,5 περίπου εκατομμύρια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτό το σύστημα καλώς κάνει και διατηρείται. Και πάω στο μεγάλο πρόβλημα. Είπαμε πράσινης ματέλος, το 48% της επιδότησης που παίρναμε τώρα για να το πάρουμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα από τα 18, από τα 10 οικοσυστήματα που σχεδιάστηκαν για περαιτέρω και για περισσότερο προστασία του περιβάλλοντος. Με τους 10 στόχους που σας είπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχεδιάστηκαν 10 οικοσκήματα. Το σίγουρο είναι αυτό που άκουσες και μου ρώτησες ότι θα μειωθούν 25% οι επιδοτήσεις. Ναι, αν κάποιος δεν μπει σε EcoSkin, είναι σίγουρο ότι θα πάρει, επειδή δεν θα πάρει το πρασίνισμα, δεν θα πάρει κάτι από το πρασίνισμα, ότι θα έχει μια μείωση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι το 25%. Δείτε όμως κάτι. Το 2015-2020 το πρασίνισμα ήταν 608 εκατομμύρια. Τώρα θα μοιράζονται 425, 30% κάτω. Ό,τι και να γινόταν δηλαδή, το πρασίνισμα σαν χρήματα έχει πέσει. Έχει καινούργια σχεδίαση και πολύ σοβαρές υποχρεώσεις. Και μετρήσιμους στόχους. Σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πλέον θα λέει έπιασα τη σαν χώρα του στόχο. Σας πληρώνω. Δεν πιάσατε. Πάμε παρακάτω. Τα δύο πρώτα χρόνια, ό,τι χρήματα δεν απορροφηθούν από τα EcoSkin, έχουμε περίοδο χάριτος και αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στη βασική και θα τα μοιραζόμαστε όλοι. Γιατί? Εμείς μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να είμαστε γρήγοροι, το κράτος είναι πάντοτε λίγο πιο αργό. Μέχρι να σχεδιαστούν αυτά τα EcoSkin, μέχρι να βγουν υπουργικές αποφάσεις, γιατί για όλα αυτά θα πρέπει να βγουν υπουργικές αποφάσεις πώς θα εφαρμοστούν. Και μέχρι
να προσαρμοστούμε κι εμείς και να διαλέξουμε, γιατί εδώ χρειάζεται γεωργικός σύμβουλος, χρειάζεται να έχεις βιοπόνο, γιατί όλα αυτά τα περισσότερα θα δείτε ότι απαιτούν πενταετή πρόγραμμα, όχι φέτος κάνω αυτό, του χρόνου θα κάνω άλλο, όπως παλιά κάναμε στην εξισωτική. Άρα, τα δυο πρώτα χρόνια έχουμε περίοδο χάριτος. Τα χρήματα θα μοιράζονται σε όλους, αν δεν απορροφούνται από τη χώρα. Τι σας είπα ότι ήταν η επιλογή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το 25% της ελληνικής γεωργίας να μετατραπεί σε βιολογική. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν έλεγε από το χωράφι στο ράφι. Το 55% των χρημάτων των νέων ECOSCHIM, 235 εκατομμύρια, πηγαίνουν στη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας. Όσοι είστε τυχεροί και μπήκατε στα βιολογικά και έχετε πιστοποιητικό ότι παράγετε από αυτά τα στρέμματα βιολογική παραγωγή, μέχρι το 2027 έχετε εξασφαλίσει ότι θα παίρνετε περίπου, θα δούμε παρακάτω. Άμα δεν παράγεις, άμα είσαι βιολογικός και δεν παράγεις. Από τη στιγμή που παίρνεις χαρκί, που λέει και στο πλουμάρι, είσαι... Άσχημα, άσχημα να παράγει. Πρέπει να είσαι πιστοποιημένος βιολογικός. Ακούστε, πιστοποίηση βιολογικά παίρνουμε. Αν έχουμε ιδέες, θα περάσουν 3 χρόνια. Τα πρώτα 3 χρόνια είμαστε μεταβατικό στάδιο, δεν είμαστε βιολογικοί. Αν έχουμε ζώα και κάνουμε μετατροπή ζώα, αν είναι μικρά το πρώτο εξάμηνο, αν είναι μεγάλα ζώα, θέλει 1 χρόνο. Αν έχουμε αρρώσιμες εκτάσεις, θέλουμε 2 χρόνια. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι πήγε για τις ψηφιακές εφαρμογές και για τη μείωση των φυτοφαρμάκων. 49 εκατομμύρια. Ανθεκτικά είδη 42, φυτοκάλυψη και βιοποικιλότητα 34 εκατομμύρια, κτηνοτροφία και φωσκότοποι 21 εκατομμύρια, κυκλική, θα τα πούμε, θα σας τα αναλύσω ένα-ένα, κυκλική οικονομία 18, αναβαθμίδες 4,5 εκατομμύρια, περιοχές οικολογικής εστίασης και προστασία, όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν την περιοχή μας. Κάποια από αυτά ενδιαφέρουν. Από τα 9, από τα 10, τα 9 είναι για αρρώσιμες εκτάσεις. Ουσιαστικά δηλαδή δεν μας αγγίζουν. Θα σας τα πω όλα. Μη βιάζεστε. Εγώ δεν βιάζω. Εσείς εκτός αν δεν τα πάκυψε. Για τις μόνιμες καλλιέργειες έχουμε 6 σχήματα. Τα οποία τα 2 αφαιρέστε τα, γιατί δεν κάνουν για την περιοχή μας. Και έχουμε 3 σχήματα για φωσκοτόπια. Και ξεκινάω ένα-ένα. Όσοι έχετε πιστοποιητικό βιολογικής γεωργίας για τα στρέμματα που έχετε πιστοποιητικό, περνάτε αυτόματα από φέτος στο ECOSCHIM της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας. Είτε είστε σε πρόγραμμα, είτε δεν είστε σε πρόγραμμα, είτε τελείωσε το πρόγραμμα, αλλά παίρνετε χαρτί ότι είστε βιολογικοί από τον οργανισμό, αν έχετε ελιές θα παίρνετε 50 ευρώ του στρέμμα. Μέχρι το 27. Τώρα, για σταφίδες και για τέτοια δεν τα λέω. Αν είστε κτηνοτρόφοι, στα εγωπρόβατα 250 ευρώ το εκτάριο για τα μουσκοτόπια. Γιατί στη βιολογική κοινοτροφία δεν πληρωνόμαστε για τα ζώα, πληρωνόμαστε για τους βοσκότοπους. Πόσα, 250 ευρώ. 250 ευρώ. Εκτάρια. Τα 10 στρέμματα. Τα 10 στρέμματα. 25 ευρώ το στρέμμα. Με αυτή τη λογική υπολογίζουμε ότι 60.000 περίπου Έλληνες παραγωγοί είναι σήμερα πιστοποιημένοι σε βιολογική γεωργία και κανένα 10.000 σε βιολογική κτηνοτροφία. Αυτοί όλοι θα περάσουν αυτόματα στο ECOSCHIM. Ό,τι επιδότηση ήταν σε πρόγραμμα και παίρναμε μέσω των βιολογικών το μέτρο 2, δηλαδή των επενδύσεων, θα σταματήσει από φέτος και όλοι θα περάσουν εδώ.
Περιμένουμε την υπουργική απόφαση και το σίγουρο είναι ότι όσοι είναι στα βιολογικά δεν έχουν δικαίωμα να διαλέξουν κανένα άλλο οικοσπίτι. Το έχουμε τονίσει και έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο και το Υπουργείο έχει δώσει την απάντηση ότι όσοι είναι σε βιολογικά παίρνουν χοντρά λεφτά, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα άλλο οικοσπίτι. Άρα, τυχερίως μπήκατε και τυχερίως είστε σε μετατροπή. Γιατί θα περάσει γρήγορα ο καιρός και θα πάτε και σε αυτό το οικοσκήπιο. Αυτοί που είστε σε μετατροπή, δηλαδή δεν πέρασαν τα 3 χρόνια στις Ηλιές και μπήκατε τώρα από ό,τι είχαμε κατέβει ένα πρόγραμμα, το 22, εσείς θα συνεχίσετε να παίρνετε την επιδότηση που παίρνατε από το παλιό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της διατήρησης. Γιατί ό,τι υπάρχει εδώ σαν οικοσκήπ υπάρχει και σαν πρόγραμμα στον πυλώνα 2. Για να προετοιμαστούν να μπουν στα οικοσκήπια. Το δεύτερο μεγάλο σχέδιο που έχουμε και μπορούμε οικοσκήπια να εφαρμόσουμε είναι οι αναβαθμίδες. Τα σέρκια. 25 ευρώ το στρέμμα. Δεν χρησιμοποιούμε τσιμέντο πουθενά. Όχι από πάνω και από κάτι τσιμέντο. Αν έχουμε τέτοια θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό το οικοσκήμα. Είναι το πιο εύκολο οικοσκήμα για όποιους δεν είναι στα βιολογικά. Αν είσαι για στα βιολογικά. Δεν μπορείς να μπεις. Δεν μπορείς να κάνεις καινούργια λουβάρια, τέτοια όχι. Λουβάρια για να κάνεις, λεπτά δεν θα πάρεις. Δώστε μου, λουβάρια θα παράδοσες. Λοιπόν, αυτό το οικοσκήμα είναι για την ελαιοκομεία. Όσοι έχουν ιδιότητα χωσκοτόπια και μπορούν να αφήνουν κάποιους μήνες κάποια χωσκοτόπια να αναβλασταίνουν και θα κάνουν πρόγραμμα πενταετίας με σύμβουλο γεωπόνο, κοινίατρο ή γεωπόνο, θα δούμε τι θα λέει η υπουργική απόφαση, αυτοί θα μπορούν να παίρνουν για αυτή τους τη δουλειά 3,5 ευρώ περίπου το στρέμμα. Είτε είσαι στα βιολογικά είτε δεν είσαι. Κτηνοτρόφοι είπαμε. Κτηνοτρόφοι. Αν είναι στα βιολογικά δεν μπορεί να μπεις. Αλλά αν είσαι κτηνοτρόφος και έχεις ιδιόκτητα βοσκοτόπια, μπορείς να μπεις σε αυτό, να μπεις ότι σε αυτό το κομμάτι το αφήνω 3 μήνες, δεν πάω καθόλου βόσκηση. Αν όμως είσαι κτηνοτρόφος και παίρνεις μόνο από τεχνική λύση, παιδιά δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν δεν γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια και αν δεν οριστούν οι βοσκότοποι με το καινούργιο σύστημα στο νησί και σε όλα τα νησιά με τα σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων, δεν ξέρω παιδιά, για τους βοσκοτόπους δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Αυτή η παραγωγή και δυνεύουν να μην μπορούν να πάρουν και να μπουν σε κανένα οικοσκήμα. Άρα θα ψάξουν σίγουρα λύση να γίνουν βιολογικοί να μπορούν να παίρνουν κάτι. Ποιος θα το πιστοποιεί αυτό? Ποιος θα το πιστοποιεί? Ποιο? Αυτό που το πιστοποιούν οι οργανισμοί, πιστοποίηση, δεν αλλάζει το σύστημα. Αυτοί οι οργανισμοί που ήταν μέχρι σήμερα για να γίνει κάποιος βιολογικός, ακούστε λίγο, σήμερα για να γίνει κάποιος βιολογικός, θα πρέπει να πάει σε ένα γεωπόνο, ο οποίος θα του παρακολουθεί το τεχνικό μέρος και σε μια εταιρεία η οποία θα παρακολουθεί αν είναι βιολογικός, θα ελέγχει αν είναι βιολογικός. Δόξα τω Θεώ, πάρα εταιρείες τέτοιες. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο που είναι προσαρμοσμένο για την περιοχή μας. Για όσοι έχουν βοσκοτόπια και γύρω γύρω από τα βοσκοτόπια έχει λίγες κρινιές ή λίγα δέντρα, πέφτους, γιατί εδώ εμείς έχουμε γλανίδες. Αυτά τα κτήματα που μέχρι τώρα δεν τα χρησιμοποιούσαμε ως βοσκοτόπια και απαγορεύονταν ουσιαστικά, να τα χρησιμοποιήσουμε, αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα οικοσκήμα, αλλά να προστατεύουμε
τα δέντρα και το περιμετρό και όχι το κτήμα. Δίνεται για να προστατεύουμε ό,τι ξεροληφιά υπάρχει γύρω-γύρω, ό,τι δέντρο πελανιδιάς υπάρχει, ό,τι κουρνάρι υπάρχει. Αυτά θα έχουμε την υποχρέωση να τα προστατεύουμε. Και το μόνο που θα κάνουμε είναι αυτό το κομμάτι που είναι ανοιχτό, αυτό μόνο να περιποιούμαστε. Δεν πρέπει όμως τα δέντρα να είναι πάνω από το 40% της συνολικής έκτασης του φορατιού. Αυτά τα λέω μέχρι να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις για να δούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν, να έχετε μία εικόνα του τι μπορείτε να κάνετε. Σε περίπτωση που έχει χαρακτηριστεί το γύρω-γύρω δασικό. Το δασικό, παιδιά, μην μπερδεύετε. Το δασικό έχει άλλη έννοια. Το δασικό στο δασαρχείο έχει άλλη έννοια. Εδώ μιλάμε για επιλέξιμα κτήματα τα οποία μέχρι σήμερα ερχόταν, ξέφτιαχναν επιτόπιο έλεγχο και έλεγε εδώ έχει ένα πρίνο, εδώ έχει ένα τέτοιο σταθερό. Αυτά τώρα πλέον θα προσμετρούνται μέσα στο ίδιο το αγρόκτημα, θα παίρνεις και ειδική ενίσχυση, αν τα διατηρείς. Είπαμε, αυτή τη στιγμή προστατεύουμε το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, γιατί τι λέει, μέσα στις περιοχές αυτές ζουν ό,τι έμβιον μπορεί να συνυπάρχει μαζί με τον κτηνοτρόφο και με τον άνθρωπο. Απ' τη μια μπορεί να μας φαίνεται κακό εμάς, γιατί μας περιορίζει, αλλά αν το σκεφτούμε για τις επόμενες γενιές, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας βάζουν να προστατεύουν. Απλώς, το λάθος που κάνουν είναι ότι μας επιχορηγούν με λίγα χρήματα. Έπρεπε τα χρήματα να ήταν λίγο περισσότερα για αυτού του είδους την ενέργεια. Αυτά δεν σας τα λέω. Υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα που έχει να κάνει με τις ελιές, ότι όσοι θα κάνουν διαχείριση ολοκληρωμένου ελαιώνα θα μπορούν να παίρνουν 60 ευρώ το στρώμα. Ό,τι κάνουμε με τα βιολογικά, υπάρχει κάτι αντίστοιχο που κάνουμε για να μειωθούν τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα στα χωράφια. Αυτό όμως γίνεται ομαδικά, ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες, όχι συνεταιρισμούς με την έννοια του συνεταιρισμού, κάποιες ομάδες παραγωγών και μέσω από αυτές τις ομάδες, όσοι δεν θέλουν να ενταχθούν στα βιολογικά, θα μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα έχουν περίπου την ίδια επιδότηση, 60 ευρώ είναι το στρέμμα εδώ, αλλά εδώ μπαίνουν περιορισμοί με τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε ραντίσματα, το τι είδους φάρμακα χρησιμοποιούμε, πότε τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς ελεγχόμαστε. Αυτό το ECOSKIN είναι πολύ σημαντικό, είναι εισάξιο με τα βιολογικά, βέβαια δεν ξέρω πόσες περιοχές στην Ελλάδα θα εντάξει, γιατί όπως είπαμε, αν θα δείτε, όλα υπολογίζονται σε στρέμματα. Θα το δούμε με τις υπουργικές αποφάσεις. Αυτά δεν σας τα λέω, είναι για αρρώσιμες. Αυτό τώρα που θα σας πω όμως είναι το πιο βασικό. Όλα αυτά που σας είπα πλέον θα ελέγχονται τελείως διαφορετικά από ό,τι ελεγχόταν μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αγόρασε 3 δορυφόρους και τις έκανε δώρο σε όλα τις τα κράτη και σε όλους τους πολίτες των κρατών. Πλέον οι έλεγχοι θα γίνονται κάθε 2 μέρες μέσω δορυφόρου. Τέρμα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Βλέπετε που κάνουμε στις χαλονίες, να οι αλικές. Έχουν τη δυνατότητα με αυτούς τους δορυφόρους να ελέγξουν αν το χωράφι μας έχει σέντια, αν το καλλιέργεια που του δηλώνουμε είναι πραγματική καλλιέργεια, αν από κάτω από τις ελιές κόψαμε τις αστιδές ή τις έχουμε αφημένες, ελέγχει τα πάντα μέσω δορυφόρου. Κάθε 2 μέρες περνάει ο δορυφόρος και παίρνει μια φωτογραφία. Αυτές τις φωτογραφίες τις βάζουν τη μία πάνω στην άλλη και κάνουν από την ώρα που ξεκινάει η καλλιεργητική περίοδος μέχρι εκεί που τελειώνει. Και ελέγχουν και ό,τι αλλαγές έχει μέσα στο χωράφι.
Πήγες, πέρασες, έκανες δρόμο, φαίνεται. Έβαλες φωτιά να κάνεις κλαδιά, φαίνεται. Θέλω να σας πω ότι έβαλες καλλιέργεια που λες ότι το έσπηρα τρεφίλι, που το έβαλα μιμό και εγώ για να δικαιολογήσουν το νέο αγρότη ή τα δικαιολογικά, παιδιά θα έρθει. Άρα, αυτό το σύστημα θα το λέμε από εδώ και πέρα monitoring. Ήδη εφαρμόζεται σε τρεις περιοχές στην Ελλάδα. Εκεί που εφαρμόστηκε, να σας πω, η μισή παραγωγή δεν έχουν πληρωθεί μέχρι ακόμα. Αλλά ήταν σε περιοχές με μπαμπάκια, Τρίκαλα, Καρδίτσα και η Μαφία. Το 40% είναι απλήρωτη. Γιατί? Κάποια αγραναπαύσεις που βάζαμε. Κάτι χωρίς να πάνε να οργώσουμε τα χωράφια. Κάτι που έλεγαν έσπαιναν ή εμείς εδώ. Κάποια αραιά κτήματα που τα εμφανίζουμε με δίκτυο πυκνότητος ότι έχουν 8 στρέμματα, αλλά έχουν 8 στρέμματα στην άκρη και στη μέσα. Δεν είναι άδεια. Αυτά πλέον όλα θα ελέγχονται από το δορυφόρο. Όχι μονάχα αυτό. Εδώ κάτω βλέπετε. Εδώ είναι πώς ποτίζεται. Αυτό που βλέπετε είναι όπου είναι πιο σκούρο μπλε, έχει ποτιστεί τη μέρα εκεί. Όπου το είναι, βλέπετε τα χωριά μέσα που είναι κίτρινα, πλέον δεν υπάρχει νερό. Δέστε και το δάσος ακόμα, φαίνεται ότι κρατάει περισσότερη υγρασία. Ελέγχουν τα πάντα με τους δορυφόρους. Με αυτό το σύστημα, όποιο είναι πάνω από 2 στρέμματα, θα ελέγχεται με δορυφόρο. Αυτά τα κομμάτια που είναι κάτω από 2 στρέμματα, ό,τι δήλωσες θα περνάει. Αλλά επειδή τα κομμάτια μας ως επιτοπλίστων είναι μεγαλύτερα από 2 στρέμματων και μετά οι βοσκότοποι και επειδή μπαίνουν στο σύστημα και οι βοσκότοποι, δεν μπαίνουν μονάχα τα καλλιέργειες, μπαίνουν όλα τα κομμάτια. Θα μπορούν να ελέγχονται και οι βοσκότοποι, αν ακόμα κάποια στιγμή έχουν ζώα μέσα ή δεν έχουν. Θέλω να σας πω ότι το σύστημα θα είναι πιο δίκαιο και πιο αυστηρό. Και πού αλλάζει η δικαιοσύνη. Μέχρι σήμερα, όταν σε έφτιαχναν επιτόπιο, άμα σε έβρισκαν λίγο λάθος με αυτά, πρόστιμο και 3 χρόνια δεν παίρνεις και επιδότηση. Τώρα το σύστημα αλλάζει. Το σύστημα πλέον θα γίνεται προειδοποιητικό. Θα έρχεται στο κινητό του καθενός ένα, όταν θα τελειώνει η δήλωση, θα έρχεται ένα σήμα πράσινο, κόκκινο ή κίτρινο. Άμα είναι πράσινο, ό,τι δήλωσες, ο δορυφόρος το βρίσκει σωστό και πάει για πληρωμή. Ό,τι είναι κίτρινο, θα πρέπει να δώσεις διευκρινήσεις. Και πώς δίνεις αυτές τις διευκρινήσεις? Έχουν κάνει μία εφαρμογή στα κινητά και μόλις στάνεις μέσα στο χωράφι, ανοίγει η κάμερα. Παίρνεις φωτογραφίες και οι φωτογραφίες αυτές αυτόματα πάνε στο φάκελό σου στην εταιρεία που κάνει τον έλεγχο. Αν η εταιρεία που έστειλε τις φωτογραφίες που έστειλες πει ότι ναι, έχεις δίκαιο, σου έρχεται μήνυμα πράσινο και μπαίνει το πράσινο για πληρωμή. Αν έρθει κόκκινο πίσω, θα πρέπει να πας και να αλλάξεις τη δήλωσή σου. Η δήλωση θα είναι ανοιχτή. Αλλά δεν χρειάζεται ούτε να χτυπάμε το χέρι στο μαχαίρι και να εκβιάζουμε και να λέμε είναι έτσι. Γιατί? Ανά πάσα στιγμή με την επόμενη φωτογραφία θα ξαναελέγχει. Οπότε σου λέει πήγαινε άλλαξε. Αφαίρεσε το κομμάτι αυτό. Δεν είναι καλύτερο. Ή αυτή η καλλιέργεια που λες ότι έκανες δεν είναι αυτή. Ή τα δέντρα σου από κάτω είναι αστιβή μέχρι το ό,τι χωράφι είχαν. Που το δήλωναν με το βελάκι γιατί δεν ήξερα και πού είναι. Παιδιά, αυτά τα πράγματα λίγο θα πρέπει από φέτος να αρχίσουμε να περιορίζουμε. Θα έχουμε λίγο ένα περιθώριο, ένα χρόνο, δύο χρόνια λίγο να προσαρμοστούμε. Αλλά επειδή είναι υπογεγραμμένα και είναι ελεγχόμενα και θα έρθουν για ελέγχους και από τους δορυφόρους, επειδή αυτοί οι δορυφόροι τώρα ελέγχονται και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αυτόματα. Δεν ελέγχουμε μονάχα εμείς σαν κράτος
οι ΟΠΕΚΕΠΕ δώσανε από εκεί πέρα, ελέγχουν και αυτοί από πάνω. Σίγουρα θα ξέρετε ότι θα έχουμε πιο δίκαιο σύστημα για τους δίκαιους παραγωγούς. Γι' αυτό κάτι, όπως είπαμε προηγουμένως, κάτι Αθηναίοι, κάτι τέτοιοι που έχουν κάποια κτήματα και δεν ξέρουν πού είναι και έρχονται και τα δηλώνουν, κάποιος πρέπει να τους ειδοποιήσει σιγά σιγά ότι αν τα κτήματά τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα αρχίσουν να φεύγουν από το σύστημα με ποινές. Αυτά ό,τι έχουν να κάνουν σε σχέση με τα χωράφια και τα βοσκοτόπια.